Καλησπέρα σε όλους. Με συγχωρείτε για τη μικρή καθυστέρηση, αλλά γυρίσαμε αργά το απόγευμα, όπως γνωρίζετε, από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κύπρο. Ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι αυτή η επίσκεψη, η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο. Ήταν το πρώτο ταξίδι του εκτός Ελλάδας. Και η επιλογή αυτή έγινε για λόγους συμβολικούς, αλλά και πολύ ουσιαστικούς. Πολύ περισσότερο όταν συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για επανέναρξη των ενδοκυπριακών συνομιλιών. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Σήμερα το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και στη συνέχεια επισκέφθηκε τα φυλακισμένα μνήματα, τον Τύβο της Μακεδονίτισσας και την Ελδίκ, όπου κατέθεσε στεφάνια προς τιμή των Πεσόντων. Από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού βγαίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το Κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής. Ο τερματισμός της τουρκικής κατοχής παραμένει σταθερά το κορυφαίο μέλημα και η σταθερή στρατηγική επιδίωξη της εξωτερικής πολιτικής μας. Δεν νοείται λύση του Κυπριακού χωρίς αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί και χωρίς την πλήρη κατάργηση των αναχρονιστικών εγγύησεων που δεν μπορεί να συνεχίσουν να ισχύουν ιδίως για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένουμε προσιλωμένοι στον τερματισμό της κατοχής και στην εξεύρεση μιας συνολικής, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια. Δυστυχώς, κατά το τελευταίο διάστημα, η Τουρκία, με παράνομες ενέργειες στην Κυπριακή Αιγαλίτιδα ζώνη και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, επιχειρεί να αμφισβητήσει και πάλι την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και αναγνωρίζονται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Η αντίδραση στη συμπεριφορά αυτή δεν προέρχεται μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορά άλλωστε μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους της, αλλά και την ίδια την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλει να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Υπογραμμίζουμε ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε όλα τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχαν άλλωστε δρομολογηθεί από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίστηκαν ευτυχώς από την προηγούμενη κυβέρνηση και βεβαίως θα συνεχιστούν και από την κυβέρνησή μας. Ψηφίζεται σήμερα, απόψε, στην Ολομέλεια της Βουλής το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που αφορά στη μείωση του ένφια και στη βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων. Στη συζήτηση θα παρέμβει λίγο μετά τις 6.30 ο Πρωθυπουργός. Η ψήφιση του νομοσχεδίου έρχεται τη μέρα που είδε το φως της δημοσιότητας η Διεθνής Έκθεση για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας. Σύμφωνα με τα σχετικά ευρήματα για το 2019, ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα πρέπει να εργάζονται 180 από τις 365 ημέρες του χρόνου για το κράτος. Η επίδοση της χώρας μας είναι η τέταρτη χειρότερη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι Έλληνες το 2018 ήταν οι πιο δυσαρεστημένοι μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ ως προς τη φορολογική επιβάρυνση που υφίστανται. Γι' αυτό ξεκινάμε σήμερα με τις μειώσεις φόρων. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, που ελπίζουμε να γίνει με μεγάλη πλειοψηφία, όλοι οι Έλληνες θα έχουν σημαντικά ωφέλη. Τα εκαθαριστικά που θα λάβουν σε λίγες μέρες για τον φετινό ένφια θα είναι μεσοσταθμικά 22% χαμηλότερα. Από τη ρύθμιση δεν εξαιρείται κανένας, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη μείωση που θα φτάνει στο 30% για τις μικρότερες ιδιοκτησίες. Συγκεκριμένα, για τις μικρές ιδιοκτησίες μέχρι 60.000 ευρώ, μείωση 30%. Για 60.000 μέχρι 70.000 ευρώ, μείωση 27%. Για 70.000 μέχρι 80.000 ευρώ, 25%. Για 80.000 ευρώ μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, 20%. Και για τις πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, 10%. Στόχος μας είναι να ακουστούν αμέσως εκατομμύρια ιδιοκτήτες, να τονωθεί η αγορά ακινήτων και σταδιακά να ανακτήσουν τα σπίτια μας την αξία που έχασαν. Ανακούφιση θα υπάρξει και για τους οφειλέτες του δημοσίου, καθώς όπως είχαμε πει, η ρύθμιση για τις 120 δόσεις βελτιώνεται και διευρύνεται. Συγκεκριμένα, η ελάχιστη μηνιαία καταβολή μειώνεται από τα 30 στα 20 ευρώ, το επιτόκιο που βαρύνει σήμερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώνεται από το 5% στο 3%, ενώ δίνεται η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση όλων των νομικών προσώπων που έχουν βασική οφειλή μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. Μίσον σημασίας για μας είναι ότι και το γεγονός ότι περίπου 1.100.000 πολίτες που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κατασχέσεων και μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης μπορούν να απαλλαγούν από το βραχνά αυτό, καθώς τα μέτρα αυτά αναστέλλονται για όσους εντάσσονται και τηρούν τη ρύθμιση. Υπογραμμίζεται
ότι οι φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στη μόνιμη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, τη διατήρηση του αφορολόγητου και τη θέσπιση επενδυτικών κινήτρων θα έρθουν αργότερα με ένα νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Σας ενημερώνω επίσης ότι αύριο το πρωί, μετά τις 10, όσοι βρίσκονται στη Σύρο θα λάβουν ένα SMS που αποτελεί ένα δοκιμαστικό μήνυμα για τη λειτουργία του νέου Εθνικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Φυσικές Καταστροφές. Αυτό θα γίνει υπό την αιγίδα του αρμόδιου Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Πιερακάκη, και του Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του κ. Χαρδαλιά. Και εννοείται ότι είναι ένα δοκιμαστικό μήνυμα το οποίο θα λάβουν οι πολίτες και δεν χρειάζεται καμία ενέργεια από μέρους τους, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής ενεργοποίησης του αριθμού 112. Θα ήθελα να συνεχίσω για να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο έχει ως εξής. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι έγινε συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, όπου συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και τα θέματα που έχουν να κάνουν ιδίως με τα ενεργειακά. Επίσης, σας ενημερώνω ότι αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Πρωθυπουργός, θα λάβει μέρος στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει και η εκλογή του νέου γραμματέα. Επίσης, για την Πέμπτη και την Παρασκευή, προγραμματίζονται 2 συναντήσεις, 2 επισκέψεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υποδομών και στο Υπουργείο Πολιτισμού αντίστοιχα. Επίσης, κλείνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού αυτό το Σαββατοκύριακο με επίσκεψη στην Κάρπαθο. Σας ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Εκπρόσωπε, Νότσι Ανανιάδης από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΑ. Άκουσα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός δεν προτίθεται να μιλήσει αύριο στη Βουλή κατά τη συζήτηση στην Ολομέλη, ενώ για την άρση ασυλίας του κ. Πολάκη. Δεν έχει προθέσει του Πρωθυπουργού να μιλήσει. Είναι ένα θέμα της Βουλής, όχι της κυβέρνησης. Όπως ξέρετε, η Βουλή έχει επιληφθεί του θέματος μετά από τις σχετικές διαβάσεις που έγιναν από τη δικαιοσύνη. Η αρμόδια επιτροπή παρέβη στο θέμα στην Ολομέλεια και η οποία θα αποφασίσει την Τετάρτη. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για την αποφυλάκηση Κορκονέα? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κυβέρνηση Παγίος δεν σχολιάζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αυτό το θέμα που με ρωτάτε όμως έχει διάφορες προεκτάσεις που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης. Οι αιτίες που οδηγούν στην αποφυλάκηση Κορκονέα είναι 2 και αφορούν στο νέο ποινικό κώδικα που ψήφισε μόνος του και εσπευσμένο ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τις εθνικές εκλογές. Η πρώτη είναι η αλλαγή των προϋποθέσεων για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περιστάσεως του προτέρου εντύμου βίου, του σύνομου βίου όπως λέγεται τώρα, που ανοίγει το δρόμο για να την αξιοποιήσουν ακόμα και δράστες ιδεχθών εγκλημάτων. Η δεύτερη είναι η αλλαγή του ανωτάτου ορίου της ποινής που θα μπορούσε να επιβληθεί μετά την αναγνώριση της ελαφρυντικής περιστάσεως, το οποίο περιορίζεται πλέον από τα 20 στα 15 έτη. Είναι αλήθεια ότι ο νέος ποινικός κώδικας και ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας κινούνται συνολικά προς την ορθή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως αστοχίες σε ορισμένες διατάξεις τους που ήδη εξετάζονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να τροποποιηθούν, έτσι ώστε να αποφευθούν στο μέλλον ανάλογα περιστατικά που βρίσκονται σε προφανή αναντιστοιχεία με το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ο Γιώργος Ανδρέσημα από το News Auto και το πρώτο θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω, παρακαλώ, από την 1η Σεπτέμβρη τίθεται σε εφαρμογή το νέο πρότυπο μέτρησης εκπομπών καυσαερίων στα αυτοκίνητα, το λεγόμενο WLTP, το οποίο θα προκαλέσει πολύ μεγάλη σύγχυση στην αγορά, θα διπλασιάσει τα τέλη κυκλοφορίας και θα αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές των αυτοκινήτων. Τι εξετάζεται ώστε να έχουμε μια ομαλή μετάβαση στο WLTP και να μην παγώσουν και τα δημοσιονομικά έσοδα? Ναι, έχουμε δει και εμείς το σχετικό δημοψήφισμα σήμερα. Έχουμε επικοινωνήσει με τους συναρμόδιους υπουργούς, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Η οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στις εκπομπές τρύπων των αυτοκινήτων δεν θα οδηγήσει σε επιβάρυνση στα τέλη κυκλοφορίας για τους πολίτες. Θα γίνει όποια αναγκαία αναπροσαρμογή χρειάζεται, ώστε η όποια αλλαγή να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Παρακαλώ. Παράλληλα με το φορολογικό και τις 120 δόσεις, είναι σε πλήρη εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για το λεγόμενο επιτελικό κράτος και υπάρχουν συγκεκριμένες αιτιάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση στοχεύει στην δημιουργία ενός υπερσυγκεντρωτικού υδροκέφαλου κράτους, στο οποίο θα έχει μείζωνα σημασία η λειτουργία του λευκού οίκου, όπως λένε, του νέου μεγάλου Μαξίμου,
και δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση όπως υποστηρίζεται των μετακλητών. Ποια είναι η απάντησή σας? Δεν υπάρχει καμία αύξηση των μετακλητών με το επιτελικό κράτος το οποίο είναι στην Βουλή. Αντίθετα, υπάρχει μείωση των μετακλητών. Έχουμε δει και εμείς τις προηγούμενες ημέρες την προσπάθεια που έκανε η πρώην κυβέρνηση, η αξιωματική αντιπολίτευση, να πείσει ότι επί των ημερών της μειώθηκαν οι μετακλητοί. Δεν θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση αν μειώθηκε ή όχι. Θα σας παραπέμψω σε συγκεκριμένα φύλλα εφημερίδας της κυβέρνησης, εν προκειμένου στο 464 και 484 που εκδόθηκαν πριν από λίγες ημέρες, όπου αναφέρονται οι μετακλητοί των οποίων λύθηκε η παλική σχέση. Για τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Βίτσα, εν προκειμένου, μιλάμε για 14 μετακλητούς, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι επί των ημερών ήταν μόνο 4. Στον κύριο Σπίρτζη, σε άλλα φύλλα εφημερίδας της κυβέρνησης, μπορεί να δείτε ότι μιλάμε για 18 μετακλητούς. Άρα δεν έχει βάση η κριτική ότι αυξάνουμε τους μετακλητούς, αντίθετα τους μειώνουμε, όπως μειώνουμε και τους γενικούς γραμματέας, γενικούς γραμματείς και ειδικούς γραμματείς, και αυτό είναι μια δέσμευση μείωσης της κομματικοποίησης στην ελληνική δημόσια διοίκηση και απελευθέρωση των δημοσίων υπαλλήλων να κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τις μισθώσεις τύπου Airbnb, τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε και συγκεκριμένα αν θα αυξήσετε τη φορολογία. Αν την αυξήσετε, τι αύξηση θα είναι αυτή? Ναι, εμείς δεν σκοπεύουμε να κάνουμε αυξήσεις φόρων. Όπως αναφέρθηκα και πριν στο ζήτημα των τελών κυκλοφορίας, βούλησή μας είναι η μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά όμως το πλαίσιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αυτό είναι ένα πλαίσιο που χρειάζεται ρύθμιση. Οι οδηγίες που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός και στον Υπουργό Τουρισμού και στο Οικονομικό Επιτελείο είναι να επέλθει αυτή η συνολική ρύθμιση του πλαισίου των βραχυχρονίων μισθώσεων μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου. Σκοπός θα είναι να υπάρξει διαφάνεια, δίκαιη φορολόγηση και καμία ανώθευση στον ανταγωνισμό. Παρακαλώ. Γιάννης Μπασκάκης από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΤ, καταγγέλλοντας τις φιλοχουντικές απόψεις του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, του κυρίου Κωνσταντίνου Λούλη. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει μέχρι στιγμής θέση στο θέμα. Καλύπτει την κυβέρνηση η απάντηση του κυρίου Λούλη με την οποία χαρακτηρίζει τις συμνητικές αναφορές του στη Χούντα ψυχρή αποτύπωση? Ναι, επί του θέματος έχει απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Λούλης, ο Γενικός Γραμματέας, και παραπέμπω στην απάντησή του. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ.